δημιουργήθηκε εκεί στην περιοχή του Μαύρου Μόλου, στην περιοχή, στην Κίσαμο. Για να δούμε λίγο. Είναι μια περιοχή, κοιτάξτε τώρα εδώ τι έχει δημιουργηθεί. Πάμε να το δούμε ξεπληρωθώνει. Είναι μια περιοχή, πραγματικά, που την αγαπούν οι κεραυνοί. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν έχει χτυπηθεί μόνο μία φορά η περιοχή από κεραυνό. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέγεθος της τρύπας, όπως βλέπουμε, και πραγματικά το λένε και οι ντόπιοι εκεί, οι μόνιμοι κάτοικοι, χωρά ένα ολόκληρο αυτοκίνητο στο εσωτερικό της. Είναι η περιοχή μετά το ψαρολίμανο στη λίμνη στην Κίσαμο Χανίων. Έχουν προκληθεί ζημιές. Να πούμε πραγματικά ότι έχουν προκληθεί ζημιές και σε οικιακές συσκευές. Έπεσε το ρεύμα, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Κορακάκη, τον κάτοικο Μαύρου Μόλου Κισάμου, να μας πει περισσότερα. 30-40 μέτρα βρίσκεται εκεί το σημείο από την πιο... από την κοντινότερη πολυκατοικία που μένουν άνθρωποι. Την καλησπέρα μας, κύριε Κορακάκη, πώς είστε? Καλησπέρα, Κοχανιάκη από Κίσαμο. Καλά εσείς? Είμαστε καλά. Το βλέπουμε, το ξαναβλέπουμε και μάλιστα δεν πιστεύουμε ότι για δεύτερη φορά, σωστά, έχει χτυπήσει ο κεραυνός το συγκεκριμένο σημείο. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλο να το βλέπετε από το βιντεάκι και άλλο να το βλέπετε από κοντά. Ακριβώς. Το μόνο σίγουρο. Για περιγράψτε μας λίγο. Φαντάζομαι είστε μόνιμος κάτοικος, περάσατε αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Είμαι μόνιμος κάτοικος, ναι, εδώ πέρα. Δυστυχώς κάθε κακοκαιρία έχουμε αυτό το συνηθισμένο πλέον για μας φαινόμενο. Ναι, μεν επικίνδυνο. Αλλά πλέον έχουμε συνηθίσει. Στην προηγούμενη κακοκαιρία κάψαμε πλυντήρια, κάψαμε τον υπολογιστή, το οποίο το φτιάξαμε βέβαια. Ναι. Το ψυγείο μέσα αυτά, με λίγα λόγια, και εγώ και ο γείτονας πάντα στο ισόγειο. Η υπόλοιπη πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Γύρω στα 2 με 2,5 χιλιάδικα υλικές ζημιές. Να φανταστείτε δηλαδή ότι έπεσε και το ηλεκτροστόπι του σπιτιού. Είναι στα 20-30 μέτρα, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Είναι λίγο δύσκολο. Έχετε ρωτήσει κάποιον, το έχετε ψάξει γενικά, έχετε ρωτήσει κάποιο ειδικό να σας πούνε για ποιο λόγο και ο κεραυνός αγαπάει το συγκεκριμένο σημείο? Δεν το έχουμε ψάξει, αλήθεια είναι, αλλά άμα συνεχιστεί το φαινόμενο αυτό, σίγουρα κάπως θα το ψάξουμε. Βέβαια, πάνω κάτω έχουμε έτσι ψηλορωτήσει εδώ πέρα στην περιοχή τι γίνεται. Και παλιά σε εκείνο το σημείο, ακριβώς από κάτω, είναι ένα πολυβολείο των Γερμανών. Το οποίο προφανώς τώρα έχει κάποια σίδερα, δεν ξέρω η κατασκευή του ακριβώς πώς είναι. Ίσως για αυτό το λόγο ακριβώς να τραβάει τους κεραυνούς. Οι κασίες, αλλά εγώ προτρέπω πραγματικά και τους τοπικούς εκεί να το ψάξουν το θέμα, καθώς δεύτερη φορά, τρίτη φορά πάβει να είναι σύμπτωση. Οπότε, έτσι ακριβώς. Για να μην απειληθεί και η σωματική ακαιρεότητα, βέβαια, κίνδυνος για τους ίδιους τους ανθρώπους και τους ντόπιους εκεί. Η σωματική ακαιρεότητα και μετά οι υλικές ζημιές, εννοείται, όπως το λέτε. Άμα συνεχιστεί το φαινόμενο αυτό, σίγουρα θα απευθυνθούμε κάπου και εδώ πέρα και η έννοια της πολυκατοικίας. Διότι πρέπει, σήμερα είμαστε εμείς, αύριο είναι κάποιοι άλλοι, σίγουρα πρέπει να βρεθεί λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ας ελπίσουμε να τα πούμε, βέβαια, σχολιάζοντας την τρύπα που είδαμε και όχι τη δημιουργία μιας νέας, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε Κορακάκη.